Θέλω να καλημερίσω σήμερα τον κύριο Ελευθέρη Κουσούλη, ο οποίος είναι από εκείνες τις φωνές που δεν κουμπώνουν με τα θέλω του ενός και του άλλου. Λέει αυτό που καταλαβαίνει. Σωστό για άλλους, λάθος για άλλους, αλλά αυτό καταλαβαίνει με αυτά που βλέπει και αυτή είναι η αξία του. Καλημέρα κύριε Κουσούλη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι περίπου έτσι όπως το λέτε, δηλαδή οφείλουμε να διατυπώνουμε τη γνώμη μας με παρησία. Όποιος μιλάει δημόσια οφείλει να μιλάει με παρησία, διαφορετικά δεν πρέπει να μιλάει καθόλου. Και αυτό που πρέπει να σημειώνουμε ταυτόχρονα είναι ότι λέμε μια γνώμη όλοι μας, δεν διεκδικούμε την αλήθεια, γιατί στη ζωή δεν υπάρχει αλήθεια, δεν υπάρχει επιστημονική γνώση, όλα είναι μια γνώμη στην κοινωνική και πολιτική σύγκρουση. Το ζήτημα είναι να προσπαθούμε να είμαστε κοντά στην πραγματικότητα και όχι απέναντί της. Κύριε Κουσούλη, θέλω να ξεκινήσουμε σήμερα μια συζήτηση που ελπίζω να έχει ενδιαφέρον για τους ακροατές, λίγο διαφορετικά. Τι εννοώ? Την ίδια βραδιά και την επομένη των εκλογών, όλοι από τον Πρωθυπουργό Αρξάμενο μέχρι τους αρχηγούς των λεγόμενων μεγάλων κοινοβουλευτικών κομμάτων έχουν το ίδιο περίπου μότο. Πήραν το μήνυμα του πολίτη και συνεχίζουν. Ο καθένας στη συνέχεια την ερμήνευσε κατά πώς τον βόλευε. Εγώ αυτό κατάλαβα. Είναι μήνυμα ή είναι αποδοκιμασία όλων? Πρώτον, και βεβαίως στο μέτρο που αναλογεί, άλλη αποδοκιμασία στην κυβέρνηση, η οποία η δική της πολιτική κρίνεται στις κάλπες, δεν κρίνεται των άλλων, αυτή εφαρμόζεται. Άλλη αποδοκιμασία στην αντιπολίτευση. Οι προσδοκίες της να διοικήσει κρίνονται και αποδοκιμάζονται. Ελήφθη λοιπόν ως μήνυμα και όχι ως αποδοκιμασία. Και τι το κάναν το μήνυμα? Το αρχιοθετούν για να το ρίξουν στον κάλαθο? Διότι ο ένας διηλίζει τον κόνοπα, καταπίνει την κάμιλο της καθημερινότητας. Ακόμη και χθες με καύσωνα γονείς πηγαίναν ανεμιστήρες στα παιδιά στο επιτελικό κράτος, και ασχολείται με το βάθος, το ύψος, το μέγεθος του ανασχηματισμού. Οι δε άλλοι, ο ένας σχηματισμός τσακώνεται πιανού το Ινστιτούτο θα την έχει μεγαλύτερη, εννοώ την εμβέλεια, και στο άλλο κόμμα εμφανίστηκαν δελφίνοι και έχουμε ένα δελφινάριο. Έχουν καταλάβει τι έχει πει η κοινωνία? Προφανώς όλα αυτά που λέτε κύριε Σαχίνη είναι ακριβώς έτσι. Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκαν οι λεγόμενες πολιτικές ηγεσίες την Κυριακή το βράδυ, που είπαν σχεδόν με τα ίδια λόγια, καταλάβαμε το μήνυμα, είναι η αντανάκλαση της πολιτικής τους αδυναμίας και η αντανάκλαση της πολιτικής αναντιστοιχίας μεταξύ των ηγεσιών και της κοινωνίας, του κοινωνικού και εκλογικού σώματος. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Υπάρχει μια αβυσσαλαία απόσταση μεταξύ των εκλεγμένων ως τώρα πολιτικών αντιπροσώπων και του κοινωνικού σώματος, δηλαδή της πραγματικής ζωής. Αλλού κοιτάει ο ένας, αλλού κοιτάει ο άλλος. Αυτό είναι βαθιά ρογμή και κρίση εμπιστοσύνης και οδηγεί τη χώρα συνολικά σε μια βαθιά πολιτική κρίση, που το αποτέλεσμά της θα είναι το τέλμα, η πολιτική στασιμότητα και η πολιτική αδράνεια, μια ορμή οπισθοδρόμησης δηλαδή. Τι έγινε την Κυριακή το βράδυ? Την Κυριακή το βράδυ έχουμε μια καθαρή, αυστηρή, καταλυτική αποδοκιμασία, πρώτα του κυβερνητικού σχήματος και των δύο πόλων της αντιπολίτευσης, για να περιοριστώ σε αυτό, με καθαρό και αυστηρό τρόπο. Άρα βρισκόμαστε σε μια ριζικά νέα πολιτική συνθήκη. Ποιο είναι το βαρύτερο συμπέρασμα της Κυριακής? Είναι η αποδοκιμασία προς το κυβερνητικό σχήμα. Αυτό θα οφείλαμε να το πούμε για κάθε κυβερνητικό σχήμα. Γιατί οι εκλογές ζυγίζουν πρώτα την ομάδα που βρίσκεται στην κυβέρνηση, που έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης. Και η ευθύνη της διακυβέρνησης τι είναι, κύριε Σαχίνη? Είναι δύο πράγματα η ευθύνη της διακυβέρνησης: η διαχείριση της καθημερινής ζωής, η διαχειριστική υποχρέωση δηλαδή του κυβερνητικού σχήματος, και η δεύτερη υποχρέωση είναι η πολιτική διεύθυνση της κοινωνίας, δηλαδή να βλέπει πιο πέρα από τον εαυτό του το κυβερνητικό σχήμα και τα πολιτικά του συμφέροντα και να είναι προσανατολισμένο στην αναζήτηση λύσεων που έχουν σχέση με τις κοινωνικές ανάγκες συνολικά της χώρας και του λαού. Αυτό το κυβερνητικό σχήμα που αποδοκιμάστηκε την Κυριακή δεν στάθηκε σε θέση να ανταποκριθεί σε αυτή την ανάγκη. Γι' αυτό αποδοκιμάστηκε και κατά τη γνώμη μου συναντιέται με το τέλος της συνθήκης που το ανέδειξε, και με την έννοια αυτή ως μειοψηφικό σχήμα, η χώρα έχει μια κυβέρνηση μειοψηφίας κύριε Σαχίνη, δεν πρέπει να το ξεχνάμε πλέον, δεν μπορεί να αντέξει στη διαδρομή
ως το 2027. Και έτσι λοιπόν συνολικά οι πολιτικές εξελίξεις θα επιταχυνθούν και οι βουλευτικές εκλογές θα έρθουν πιο γρήγορα από το 2027. Μισό λεπτό, κύριε Κουσούλη. Ένα-ένα και θα πάμε και στην πλευρά της αντιπολίτευσης. Σήμερα θα δαπανίσετε λίγο χρόνο μαζί μας. Σας προειδοποιώ. Στη διάθεσή σας, ναι. Σας προειδοποιώ. Σημείωσα το κυριότερο, το βαρύτερο αποτέλεσμα. Φυσικά υπάρχει ναι. διάσταση. Θα έρθω. Ένα-ένα. Εδώ θέλω να σταθούμε λίγο. Διότι αυτή η αποδοκιμασία υπάρχει συνολικά σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η αντίδραση όμως πολιτικού συστήματος και μηντιακού είναι εντελώς διαφορετική. Φερρυπίν. Στο Βέλγιο έπεσε ο Πρωθυπουργός. Στη Γαλλία. Παρέτηση. Ναι. Μάλιστα. Παρέτηση. Έπεσε ενώ έφυγε από το αξίωμα. Στη Γαλλία πάμε σε εκλογές. Στη Γερμανία, θα το πω λαϊκά, έχουν αλλάξει τα φώτα του Σόλτς. Ακόμη και οι σοσιαλδημοκρατικές εφημερίδες, παρά τη ΣΕΤΑ, πήγαινε σε εκλογές. Ακούω τώρα ότι υπάρχει μία σοβαρή σκέψη για εκλογές στην Αυστρία. Και στην Ελλάδα ακούς τον πρώτο τη τάξη, τον κυβερνήτη, να λέει «Έλαβα το μήνυμα, αλλά δεν αμφισβητείτε, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, το 41% δεν υφίσταται, είναι 28, το είπα αυτό, αλλά υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Συγγνώμη, υπάρχει ευθέωση ή όχι δυσαρμονία με το λαϊκό αισθητήριο πια της διακυβέρνησης». Πρώτα για την κυβέρνηση, μετά θα πούμε για την αντιπολίτευση. Θέλω να πω δηλαδή, μπορείς να συζητάς και να λες θα πατήσω γκάζι σε μεταρρυθμίσεις που αφορούν την ακρίβεια που υπάρχει, την ενέργεια, τα σχολεία, την υγεία κτλ. Και αδιαφορώ τι λέει ο κόσμος. Σοβαρά μιλάμε. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει απόλυτη αναντιστοιχία. Γι' αυτό είπα ότι έχουμε πλέον στην Ελλάδα κυβέρνηση μειοψηφίας και υπάρχει πλήρης αναντιστοιχία της λαϊκής βούλησης με αυτό που ονομάζουμε κυβέρνηση. Και μέσα σε αυτή την αντιστοιχία προκύπτουν ερωτήματα πάρα πολύ σοβαρά, κύριε Σαχίνη, και ως προς αυτά που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας. Πράγματι, υπάρχει αυτή η τυπική κυριαρχία, δηλαδή των 158 βουλευτών. Αλλά εν τω μεταξύ. Μεσολάβησε μια εκλογική αποτίμηση και όχι δημοσκοπική αποτίμηση. Και για να δούμε αν θέλετε το χάσμα που υπάρχει στη λογική με την οποία προσεγγίζει η κυβέρνηση και τα στελέχη της στο ζήτημα, μπορούμε να το δούμε από την εξής πλευρά. Εάν η κυβέρνηση είχε πάρει 33%, δηλαδή είχε πετύχει τον πολιτικό της στόχο, θα έλεγε ότι έχει πετύχει την νομιμοποίηση που επιδίωξε. Καθώς είχε θέσει αυτό το στόχο, θεωρούσε ότι ένα εκλογικό αποτέλεσμα μη αντίστοιχο θα ήταν μη νομιμοποίηση. Αυτό δεν λέει η λογική. Mm-hmm. Από τη στιγμή που λαμβάνει 28% βγαίνει το αντίθετο συμπέρασμα, δηλαδή είναι μια άρνηση της εμπιστοσύνης, συνεπώς και μια άρνηση του αιτήματος νομιμοποίησης μέσα από την κάλπη. Έχουμε συνεπώς ένα κενό εδώ αυτή τη στιγμή στη χώρα και με την έννοια αυτή το κυβερνητικό σχήμα, όσες φορές και αν ανασχηματιστεί, μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Και υπάρχει ένα παράλληλο ερώτημα. Η ομάδα των ανθρώπων που δεν μπόρεσε να κάνει κάτι την Παρασκευή, γιατί θα το κάνει από την Πέμπτη, την επόμενη Παρασκευή και την άλλη εβδομάδα? Είναι τα ίδια πρόσωπα, με τα ίδια ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά και την ίδια πολιτική συνείδηση. Εδώ είναι το κρίσιμο. Και το κλειδί της κατανόησης. Ποια είναι αυτή η πολιτική συνείδηση? Έχετε δίκιο. Εδώ είναι θέμα, δεν είναι μουσικές καρέκλες στην πολιτική. Φύγε Λευτέρη Κουσούλη, έλα Γιώργο Σαχίνη, με συγχωρείτε. Απολύτως. Είναι οι πολιτικές που αποδοκιμάστηκαν. Έχετε δίκιο. Αυτό αποδοκιμάστηκε. Αυτό έβαλες ως κριτήριο να σου αποφασίσουν ο λαός. Είπες, εγώ απευθύνομαι σε σένα όπως απευθύνθηκα τον Ιούνιο και πήρα ισχυρή εντολή του 41%. Απευθύνομαι σε σένα να επιδοκιμάσεις την πολιτική μου. Δεν θα ξεχάσω ότι την Παρασκευή το κρίσιμο θέμα που έθεσε ο Πρωθυπουργός είναι «δώστε μου την εντολή για να μην ξαναγυρίσουμε». Θυμηθήκαμε το 19 μετά από 5 χρόνια. Δεν την πήρε την εντολή. Ναι, αυτό λοιπόν είναι η τομή, η γραμμή που άλλαξε τα πράγματα. Και αυτό αφαιρώντας την νομιμοποίηση από το κυβερνητικό σχήμα του αφαιρεί και τη δυνατότητα της πολιτικής δράσης. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι αυτό το σχήμα που απομένει, ακόμη κι αν λόγω αντιπολίτευσης μη υπαρχούσης πάει ως το 27, που δεν μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά ακόμη και αν υποθέσουμε ότι πάει ως το 27, δεν μπορεί να ασκήσει άλλες πολιτικές από αυτές που άσκησε ως τώρα.
Άρα λοιπόν έχουμε μια πολιτική κατεύθυνση με ένα πνεύμα διαχείρισης και μια αντίληψη κυριαρχίας πάνω στο πολιτικό και κοινωνικό σώμα που οδηγεί τη χώρα σε αδιέξοδο και η κυβέρνηση γίνεται συντελεστής αυτού του αδιέξοδου. Με δεδομένο το 28% αυτό το αδιέξοδο θα επιταχυνθεί και όχι οι λύσεις όπως επαγγέλλεται ο κύριος Πρωθυπουργός. Αυτή είναι η εκτίμησή σας, σωστά. Δυσάρεστη συνθήκη. Μάλιστα. Κοιτάξτε κύριε Κουσούλη, για να δείτε πού πάνε και θα πάμε αμέσως μετά στην αντιπολίτευση. Πού πάνε όταν λένε πήρα το μήνυμα. Ξέρετε ποιο σενάριο ακολουθεί εκτός του εύρους, του μήκους, του βάθους και του ύψους του ανασχηματισμού σήμερα. Το δεύτερο. Φύγε εσύ, Κατερίνα Σακελαροπούλου, και μήπως να βάλουμε τον Κώστα τον Καραμαλή για να πάρουμε και τις ψήφους της Μακεδονίας και ένα ακροατήριο που φαίνεται ότι το χάνουμε. Αυτό είναι το μήνυμα της Κυριακής. Πώς θα κάνουμε διευθετήσεις. Ένα σχήμα πολιτικής κυριαρχίας, μόνο αυτό τον δρόμο μπορεί να ακολουθήσει. Μάλιστα. Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά. Η κυβέρνηση αποδοκιμάστηκε. Δεν επιδοκιμάστηκε όμως καμία έκφανση της αντιπολίτευσης εκείνης που υποτίθεται ότι έχει, υποτίθεται λέω, έχει τον πρώτο λόγο, πρωτίστως η εξωματική αντιπολίτευση, να διεκδικεί στην εξουσία και δευτερευόντως το τρίτο κόμμα που προσδοκούσε να είναι δεύτερο. Και θυμάμαι εδώ στην Κρήτη TV τον αρχηγό του τρίτου κόμματος, στον συνάδελφο τον Μάνο τον Δασκαλάκη, προεκλογικά, να κάνει μια καθαρή δήλωση. Οτιδήποτε άλλο πέραν της δεύτερης θέσης είναι αποτυχία. Μία μέρα μετά δεν είναι αποτυχία. Ναι κύριε Σαχίνη, το αδιέξοδο που χαρακτηρίζει από εδώ και πέρα και θα χαρακτηρίσει και θα διαπιστωθεί με δυσάρεστο τρόπο το κυβερνητικό σχήμα είναι βαρύτερο στην αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση έχει εξαντληθεί ως πολιτική δύναμη και ως πόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ως τρίτος πόλος εδώ και καιρό. Δεν καταγράφεται μόνο την Κυριακή. Για να κατανοήσουμε τι συμβαίνει, μου επιτρέπετε ένα λεπτό να κάνουμε μια επιστροφή, λίγο μια ματιά στο παρελθόν. Βεβαίως. Για να κατανοήσουμε αυτό που συμβαίνει, πρέπει να το συνδέσουμε με την ευρύτερη πολιτική συνθήκη μέσα στην οποία συντελέστηκε. Ένα πολιτικό γεγονός, όπως είναι ένα εκλογικό αποτέλεσμα, δεν πέφτει από τον ουρανό. Από τον ουρανό πέφτει μόνο η βροχή. Είναι κάτι το οποίο προετοίμασε τον εαυτό του στην προηγούμενη φάση, ορίμασε στη διαδρομή και εκφράστηκε με την πρώτη ευκαιρία. Είναι η συνθήκη της πενταετίας που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 19, που προέκυψε από την ανάγκη να απομακρυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία, την οποία ανάγκη καρπόθηκε εκλογικά η Νέα Δημοκρατία. Ανοίγω μια παρένθεση να πω ότι αν δεν υπήρχε αυτή η ανάγκη, η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορούσε να υπερβεί το 35%. Αυτό λοιπόν που καρπούται το μετατρέπει σε πολιτική δύναμη υπέρ της, συναντιέται με μια ιδανική πολιτική συνθήκη διακυβέρνησης, γιατί από τότε αρχίζει η πολιτική εξάντληση της αντιπολίτευσης και την ιδανική αυτή συνθήκη, αντί να τη θέσει στην υπηρεσία του λαού και των κοινωνικών αναγκών, η κυβέρνηση αυτή τη θέτει στην υπηρεσία του εαυτού της. Γίνεται δηλαδή μια αυτάρεσκη κυβέρνηση, η οποία αυτοθαυμάζεται διαρκώς, επικαλούμενη την κυριαρχία και το 41%. Αυτό αποδείχθηκε μια πολύ μεγάλη παγίδα για την ίδια, αλλά καθώς οι συνθήκες αλλάζουν και οριμάζει η πολιτική κρίση των ανθρώπων και η γνώμη ως προς το κυβερνητικό σχήμα και καθώς εκλείπει από τη σύγκρουση ο αντίπαλος, δεν υπάρχει πλέον ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση ζυγίστηκε μόνο με τα κριτήρια του εαυτού της. Και έτσι αποδοκιμάστηκε. Αυτό συνέβη. Μέσα σε αυτή την αποδοκιμασία έχουμε μια παράλληλη αποδοκιμασία της αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει, έχει εξαντληθεί, είναι μικρό κόμμα, ο παλαιός ΣΥΡΙΖΑ έχει πεθάνει, δεν μπορεί να αναστηθεί. Και το ΠΑΣΟΚ ως ένα κόμμα που έρχεται από το παρελθόν, αλλά που ενώ έχει κάνει πολλά καλά στην κοινωνία, έχει ταυτόχρονα τραυματίσει το κοινωνικό σώμα, έχει συνδεθεί με τη χρεοκοπία και στη συνείδηση των ανθρώπων το ΠΑΣΟΚ είναι μια αρνητική παράσταση, φτάνει τα εκλογικά του όρια. Έτσι λοιπόν σε μια ευνοϊκή συνθήκη αναμέτρησης όπως είναι οι ευρωεκλογές, η αντιπολίτευση δεν μπορεί να κάνει ένα βήμα προς ένα καλό εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι και το κατά τη γνώμη μου οριστικό όριό της. Τώρα η αδυναμία η μία συναντιέται με την αδυναμία την άλλη και όλη η χώρα βρίσκεται σε μια πολιτική αδυναμία
μέσα σε ένα περιβάλλον πολιτικής αδράνειας. Αυτό είναι και το βάρος του λαού και της χώρας. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, βέβαια. Έτσι. Αυτό που περιγράφεται τώρα είναι το πιο επικίνδυνο. Όχι ως ανάγκη αυτοεκπληρούμενης προφητείας ότι πρέπει να υπάρχουν τα συγκεκριμένα κόμματα και συγκεκριμένοι αρχηγοί, αλλά για την ίδια την κοινωνία το επικίνδυνο είναι αυτό το πολιτικό τέλμα που περιγράφεται. Απολύτως, ναι. Και αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί οι εκλεγμένοι ως τώρα αντιπρόσωποι δεν έχουν τη γενναιότητα να αντιληφθούν την μεταβολή των συνθήκων, γιατί η ζωή ρέει σαν ορμητικός ποταμός, κύριε Σαχίνη, και αν κανείς δεν είναι μέσα του στην ορμή, παραμένει στην όχθη και φεύγει το ποτάμι και αυτός μένει στην όχθη παρατηρητής. Δεν μπορεί ένας πολιτικός αντιπρόσωπος να είναι παρατηρητής του ποταμού. Πρέπει να πέσει μέσα στο ποτάμι, αλλά επειδή δεν διαθέτει τη δυνατότητα κατανόησης, τη δυνατότητα επεξήγησης και το ψυχικό σθένος ώστε να αναμετρηθεί με τη νέα συνθήκη, τον παρασύρει το ρεύμα και πιθανόν να τον οδηγήσει και στον πολιτικό του θάνατο. Μάλιστα. Και πάντως στο πολιτικό του όριο. Αυτό συμβαίνει τώρα, η χώρα σιγά σιγά θα ξαναβρει, εκτιμώ εγώ, τον εαυτό της, θα αργήσει βέβαια, αλλά θα ξαναβρει τον εαυτό της. Και επειδή οι χώρες δεν πεθαίνουν, η πολιτική λειτουργία θα ζωντανέψει και πάλι σιγά σιγά, θα προκύψει μια νέα πολιτική σύγκρουση και μέσα από τη νέα αυτή πολιτική σύγκρουση η χώρα πιστεύω θα περπατήσει. Μισό λεπτό. Κύριε Κουσούλη, δεν ξεμπερδέψτε εύκολα μαζί μας σήμερα ούτε με τους ακροατές. Θέλω να μείνουμε όχι, λίγο. Όχι, καθόλου δεν θέλω να ξεμπερδέψω, εδώ συζητάμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον η σκέψη σας. Πιστέψτε με από τα μηνύματα που λαμβάνω ήδη. Αλλά ακούστε λίγο. Θέλω να μείνουμε λίγο στην αντιπολίτευση. Κοιτάξτε. Όταν ακούς σήμερα, για παράδειγμα, έναν από τους εκπροσώπους της λεγόμενης νέας αριστεράς, η οποία καταποντίστηκε, προϊόν διάσπασης στο ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σκουρλέτη, να μαλώνει τους πολίτες ότι μπέρδεψαν ότι η νέα αριστερά είναι ΣΥΡΙΖΑ και ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και δεν ψήφισαν νέα αριστερά, καταλαβαίνετε η πολιτική ταγή της αντιπολίτευσης με τι ασχολούνται. Είναι χαρακτηριστικό, χαρακτηριστικότερο όλων. Δηλαδή, αν ξέρανε οι πολίτες ότι ο κ. Σκουρλέτης δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, θα ψηφίζαν νέα αριστερά, αλλά τον μπέρδεψαν και ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Καταλάβατε. Οφείλουμε να δείξουμε μια κατανόηση στον κ. Σκουρλέτη, κ. Σαχή. Ένα για παράδειγμα και... είναι. Δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο. Ναι, το καταλαβαίνω ότι λέτε και δεν μιλάμε τώρα για το πρόσωπο του κ. Σκουρλέτη, αλλά για αυτό που πολιτικά αντιπροσωπεύει. Οφείλουμε να δείξουμε κατανόηση στην αδυναμία των ανθρώπων να αντιλαμβάνονται αμέσως αυτό που έχει συντελεστεί μπροστά στα μάτια τους και δεν έχουν τη γενναιότητα να το αποδεχθούν. Γιατί μέσα στο μακρύ χρόνο αυτό που ονομάζουμε αριστερά με όλες τις εκδοχές της αφομοιώθηκε από την πραγματική ζωή και στην πραγματικότητα ιτήθηκε στη σύγκρουση μαζί της. Η πολιτική είναι μια δοκιμασία και είναι μια σκληρή δοκιμασία. Δοκιμασία με τι, με τις πραγματικές υπαρκτές συνθήκες σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Και όταν δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες, χάνει τη μάχη. Αυτό συνέβη με την ευρύτερη αριστερά στη χώρα. Η ανασυγκρότησή της πιθανόν να προκύψει, αλλά θα χρειαστεί χρόνος και αυτό πιθανόν να γίνει στο μέλλον. Για την ώρα δεν είναι αυτό ορατό. Λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης. Καλά τα λέει ο κύριος Κουσούλης. Αυτή η αυταρέσκεια πάει στην κυβέρνηση πάλι. Αυτή η αυταρέσκεια, η αυτοικανοποίηση του 41%. Αλλά έχει προσέξει, λέει, τη σχιζοφρένεια που υπάρχει στους κυβερνώντες την επαύριο των εκλογών. Οι πολύ στενοί, ακόμη και συγγενικά πρόσωπα, την κυρία Μπακογιάννη εννοεί, λένε να κατεβούν από το καλάμι, το πελέκει ο Πρωθυπουργός, του 41%. Συγγνώμη, λέει, αυτοί δεν ήταν στο καλάμι. Μια ομάδα δεν ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου που απομονώθηκε ακόμη και από το ίδιο της το κόμμα. Πλάκα μας κάνουν. Να βλέπετε λοιπόν, έχει απόλυτο δίκιο βέβαια ο φίλος μας, έτσι. Βλέπετε αυτό τι σημαίνει, ότι οι άνθρωποι ήταν αυτό που είπαμε προηγουμένως. Αυτό που κάποιος δεν αντιλαμβάνεται την Παρασκευή θα το αντιληφθεί τη Δευτέρα, επειδή μεσολάβησε μια εκλογή. Δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό μιλάω για τον ίδιο ανθρωπολογικό τύπο, ο οποίος ό,τι έκανε χθες θα εξακολουθήσει να το κάνει και αύριο. Άρα η ελπίδα αυτή η κυβέρνηση να αυτομεταβληθεί δεν υπάρχει, δεν νοείται. Αυτό που έκανε χθες θα κάνει και αύριο. Άρα αυτό το κυβερνητικό σχήμα, πέρα από την πολιτική του αδυναμία, την πολιτική του ατολμία να προχωρήσει σε αλλαγές και μεταρρυθμίσεις με βάση τις ανάγκες της εποχής, συνοδεύεται τώρα και από την αδυναμία του 28%. Άρα αυτό είναι μια καθυστέρηση της χώρας και συντελεί σε αυτό που ονομάζουμε πολιτικό τέλμα και πολιτική αδράνεια. Η χώρα έχει πρόβλημα, έχει βαρύ πρόβλημα και οφείλουμε όλοι να το δούμε προκειμένου να κάνουμε επόμενα βήματα. Κύριε Κουσούλη, δύο παραδείγματα. Την επομένη των εκλογών
Γιατί η χώρα έχει συνέχεια. Η διαχείριση του άριστου επιτελικού κράτους το 2024 με τους ηλεκτρονικούς πίνακες, τις ταμπλέτες και τα λοιπά στα σχολεία, η μέρα πανελλαδικών εξετάσεων είναι οι γονείς και οι μαθητές να κάνουν ρεφενέ, να πάνε αναμνηστήρες για να γράψουν. Ένα. Δύο. Λέει ο Χρήστος. Καλημέρα. Ίσως θα ήταν χρήσιμο να δώσει ο κύριος Κουσούλης μερικές διαλέξεις στα κομματικά επιτελεία του Πέρα Βρέχει. Είναι διαλέξεις. Ναι, ναι, ακούστε εδώ τι λέει ο άνθρωπος. Του Πέρα Βρέχει τα κομματικά επιτελεία. Εξαιρετική η ανάλυση του το εκλογικό αποτελέσματος και των επερχόμενων αλλαγών. Αλλά, θα τον στεναχωρέσω, φωνή βόντος εν τη ερήμο. Για παράδειγμα, λέει, η κυρία Γκάγκα είναι ακόμη εν ενεργεία υπουργός και βγαίνει σήμερα και μιλάει εξ ονόματος της πολιτικής προστασίας για την τοξική πυρκαγιά στο εργοστάσιο του σύζυγου της. Έχουν χάσει την μπάλα στην κυβέρνηση και ασχολούνται με τον ασχηματισμό μόνο. Δύο παραδείγματα. Όλα αυτά είναι τόσο αληθινά. Τώρα τα ήθελα να πω στο φίλο μου για τη φωνή που όντως εν τη ερήμο δίκιο έχει, βέβαια, έτσι. Αλλά οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι και να βρούμε πάντα με την κατεύθυνση δεν παραδίνουμε και δεν παραδεινόμαστε, ακόμη και αν μείνουμε μόνιμα στον κόσμο. Δεν εννοώ μόνο για τον εαυτό μου, αλλά για κάθε άνθρωπο που πιστεύει στη χώρα του, στους ανθρώπους και τι θέλει να δει να βελτιώνεται. Για το σχολείο που είπατε, ξέρετε, το σχολείο είναι μια περίπτωση που συμπυκνώνει αυτή την κυβέρνηση. Μου επιτρέπετε να πω ένα παράδειγμα. Η κυβέρνηση αυτή αφιέρωσε χρόνο και πολιτικό κεφάλαιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ανοίγω μια παρένθεση, εγώ πιστεύω και ως επιστήμονας ότι είναι αντισταγματική ρύθμιση, αλλά δεν είναι τώρα την ώρα να το συζητήσουμε. Η ίδια κυβέρνηση, κύριε Σαχίνη, δεν αφιέρωσε ούτε ένα λεπτό για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν ασχολήθηκε καθόλου 5 χρόνια για το δημόσιο σχολείο, για την ποιότητα, την αξιολόγηση των δασκάλων, την καλή λειτουργία των σχολείων. Πολύ κεντρικό ζήτημα. Γιατί δεν το κάνει? Γιατί αυτή είναι η πολιτική της φύση. Η κυβέρνηση αυτή, κύριε Σαχίνη, είναι η πιο ταξική κυβέρνηση που γνώρισε η Ελλάδα μετά το 1974. Επειδή το σχολείο είναι παράγοντας κοινωνικής κινητικότητας, περιορίζει δηλαδή την ταξική διαίρεση και την κοινωνική ανισότητα, η κυβέρνηση αυτή αγαπάει την ανισότητα. Γι' αυτό δεν στηρίζει τίποτα που εμποδίζει την ανισότητα. Γι' αυτό δεν ασχολήθηκε με το δημόσιο σχολείο. Είναι πολύ πικρή η διαπίστωση αυτή, αλλά είναι αληθινή αφού μιλάτε για τους αμνηστήρες. Θέλει να βάλει πίνακες ηλεκτρονικούς, πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ ωραία, αλλά την ποιότητα του σχολείου, την αξιολόγηση των διδασκόντων, την ποιότητα των διδασκόντων, ακόμη και την αμοιβή των διδασκόντων, δεν την απασχόλησε ποτέ. Η ποιότητα είναι πάνω από την υλική υποστήριξή της. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα σας παρακαλέσω να κάνουμε μια αναγκαία μικρή διακοπή. Θα επιστρέψουμε. Μου γράφει εδώ ο Μελέτης. Μια χαρά τα λέει ο κύριος Κουσούλης. Θέλω να του πω ότι σήμερα το πρωί σε όλες τις εκδοχές πρωτοκλασάτης, εισαγωγικά μου το έχει γράψει, της Νέας Δημοκρατίας επαναλαμβάνουν το κοινό μότο του Πρωθυπουργού. Εκλογές το 27. Σαν να μην το πιστεύουν, λέει, ούτε οι ίδιοι. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο? Λογικά πράγματα είναι αυτά, αναμενόμενα από κυβερνητικά στελέχη. Μάλιστα. Ένα ζήτημα σημαντικό στον χώρο της πολιτικής δημοκρατίας και γενικά της χώρας είναι ότι δεν υπάρχει στα κόμματα εσωτερική δημοκρατία και στο βαθμό που δεν υπάρχει εσωκομματική δημοκρατία δεν υπάρχει ελευθερία γνώμης και έκφραση ελεύθερης συνείδησης και είναι ένας παράγοντας της πολιτικής αδράνειας. Θέλω να πάμε σε μία διακοπή. Υπάρχει δηλαδή ένας βουλευτής να διατυπώσει τη γνώμη του διαφορετικά στις τηλεοράσεις, δεν τα έχει ο άνθρωπος πολιτική τύχη, θα συναντηθεί σύντομα με τον πολιτικό του θάνατο. Κύριε Κουσούλη, μένω λίγο ακόμη στο εσωτερικό γιατί θα πάμε και στο πανευρωπαϊκό, δεν υπάρχει περίπτωση. Μου λέει εδώ πέρα η φίλη Μαρία, ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Α είπε ότι το 41% δεν υφίσταται και ότι είναι πια ένα κρίσιμο στίχημα για τον ίδιο με το 28%. Συγγνώμη, λέει, έχει καταλάβει τι έχει πει ακριβώς? Θα κυβερνάμε 28%. Αν αυτό δεν είναι αποθέωση αλλοζονίας μόνο και μόνο γιατί το 41% πέρυσι του έδωσε τους 158 βουλευτές, τι είναι? Έχει δίκιο η φίλη μας Μαρία, σωστό το ερώτημα. Ο ίδιος προφανώς το βλέπει διαφορετικά και μένει στην τυπική ισχύ που διαθέτει με βάση το 41%, δηλαδή τους 158 βουλευτές, έχει πλειοψηφία στη Βουλή και τυπικά μπορεί να συνεχίσει να κυβερνάει. Μάλιστα. Αυτό όμως θα λειτουργεί με μια δυσαρμονία στο κοινωνικό σώμα. Πόσο μπορεί να τραβήξει αυτό? Και δεν μπορεί να τραβήξει πολύ. Τυπικά όμως μπορεί
στο βαθμό που δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δηλαδή ισχυρή αντιπολίτευση, ώστε πολιτικά να τον οδηγήσει σε μια εκλογική αναμέτρηση για εκλογή νέας βουλής, μπορεί τυπικά να πάει ως το 27. Μάλιστα. Πάω λίγο στην αντιπολίτευση, λέει ο Βασίλης. Κύριε Κουσούλη, νομίζετε, λέει, ότι στην αντιπολίτευση κατάλαβαν τι έχει συμβεί την Κυριακή το βράδυ. Αξιωματική αντιπολίτευση. Καλά το είπε, λέει ο Σαχίνη στην αρχή. Τσακώνεται ο νυν πρόεδρος με τον πρώην πρόεδρο, ποιος θα έχει μεγαλύτερο Ινστιτούτο. Αυτό είναι, λέει, το θέμα. Το Ινστιτούτο, ναι, ναι. Είναι μια καλή ιδέα πάντως τα Ινστιτούτα, κύριε Σαχίνη. Ξέρετε, αποτελούν μια απόδραση από την πραγματική ζωή. Δηλαδή, μελετάμε αυτό που δεν μπορούσαμε στην εξουσία να κάνουμε. Έχει ενδιαφέρον. Μάλιστα. Η ζωή όμως, ξέρετε, της καθημερινότητάς μου. Η πολιτική, να σας πω, η πολιτική είναι μια υπόθεση συγκλονιστική. Ναι, κύριε Κουσούλη, το έχετε πει εσείς. Αλλά είναι τόσο συγκλονιστική. Ποιος είναι ο ρόλος της, ποιος είναι ο ρόλος, μου επιτρέπετε τώρα καμιά φορά. Ξέρετε, ο Πλάτωνας συμβαίνει να είμαστε Έλληνες και δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Αυτά έχει γράψει ένα καταπληκτικό διάλογο προς το τέλος της ζωής του, από τους τελευταίους διαλόγους, με τίτλο Πολιτικός. Και τι προσπαθεί να βρει εκεί, να βρει ποια είναι η δουλειά του πολιτικού, να ορίσει τον πολιτικό και να απαντήσει στο ερώτημα ποιο, τέλος πάντων, ρε παιδί μου, είναι το αντικείμενο της πολιτικής τέχνης. Και τι λέει εκεί, το αντικείμενο της πολιτικής τέχνης, που είναι η υπέρτατη τέχνη, η βασιλική τέχνη, είναι η ανταπόκριση στις ανάγκες. Αυτό είναι το κλειδί της κατανόησης. Η πολιτική υπάρχει για να ανταποκριθεί στις ανάγκες τις ατομικές και συλλογικές, προκειμένου η κοινωνία να κινείται και να ζει σε μια συνθήκη σχετικής ικανοποίησης, θα μπορούσα να πω, και ευτυχίας, ατομικής και συλλογικής. Στο βαθμό που οι πολιτικοί, τα πρόσωπα, δεν ανταποκρίνονται στην ανάγκη, στο δημοκρατικό πλαίσιο που ζούμε, αποδοκιμάζονται, και αυτό συνέβη καταλυτικά την Κυριακή. Μια ομάδα που αποδοκιμάστηκε τόσο καταλυτικά δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Είναι τόσο καθαρά τα πράγματα. Αυτό ισχύει και για την αντιπολίτευση. Εσείς καλά το είπατε. Είναι μια φυγή από την πραγματικότητα τα Ινστιτούτα, διότι πρέπει να πεις όχι μόνο ότι δεν έχει 6,22 το κιλό η φέτα που είπε ο Πρωθυπουργός, πρέπει να αντιπείς εσύ πόσο θα πας το κιλό τη φέτα. Και άμα δεν έχεις πρόταση να το πεις, ή τι θα κάνεις με το χρηματιστήριο ενέργειας, ή τι θα κάνεις με τη φορολόγηση, ή τι θα κάνεις με τα δημόσια σχολεία, ή τι θα κάνεις με την υγεία. Όχι να λες γενικώς διαλύεται η υγεία. Ωραία, πες μας πώς. Εσύ την οργανώνεις τη δημόσια υγεία. Πώς πας στα καρτέλ, πώς πας στην κλειστή οικονομία. Όταν δεν τα λες αυτά, είναι προφανές την αντιπολίτευση αναφέρομαι. Πάω και στον τρίτο παράγοντα της αντιπολίτευσης. Μου γράφει εδώ κάτι πολύ ωραίο ο φίλος ο Γιάννης. Πέστε στον κύριο Κουσούλη που έχει εμπειρία στα πολιτικά, ότι το 1993 ο Ανδρέας Παπανδρέου, παρά τα θηριώδη λάθη του, με μισή υγεία στην ουσία, συνέτριψε Μητσοτάκη. Τι έκανε όμως, έκανε συγκλήσεις στην κοινωνία. Το βλέπει να το κάνει το σημερινό Πασόκ. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, μιλάμε, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Το 1993 ήταν χαρακτηριστικό, έχω ζήσει τις αναμετρήσεις αυτές. Ο Παπανδρέου είχε κάνει όμως και μια ανασύνταξη πολιτική και του εαυτού του και του Πασόκ. Δηλαδή είχε επιλέξει μια πιο ρεαλιστική κατεύθυνση, είχε έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη. Και είχε περιγράψει με νέο τρόπο που διέφερε πάρα πολύ από τη δεκαετία του 80 την συνθήκη και την πολιτική του Πασόκ. Γι' αυτό και κέρδισε με μεγάλη άνεση. Είναι ο άνθρωπος, είχε και προβλήματα υγείας, όπως ακριβώς σημείωσε ο φίλος μας. Βρισκόμαστε σε άλλη εποχή όμως, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Το Πασόκ συναντήθηκε με τη χρεοκοπία, του χρεώθηκε η χρεοκοπία. Έμεινε ένα μικρό κόμμα, μην ξεχνάμε ότι έφτασε το 5, το 6, το 7, 8%. Και με την έννοια αυτή, νομίζω, εξαντλήθηκε στον χρόνο και κατά τη δική μου γνώμη δεν μπορεί να ανακάμψει και να γίνει κυβερνητικό κόμμα. Κοιτάξτε τώρα όμως. Ο Χριστόφορος εδώ πέρα μου λέει, δεν ξέρω που το βρήκε, μου λέει για την αντιπολίτευση. Εγώ αντιλαμβάνομαι, λέει, 0 συν 0 συν 0 θα κάνει 0. Δεν μπορεί να κάνει 1. Τι θέλω να πω, λέει, με αυτό. Καλά όλα αυτά που λένε να ενωθούν οι αντιπολιτευόμενοι, αλλά θέλουν ένα πρόσωπο ηγέτη και κυρίως θέλουν ένα πρόγραμμα πολιτικό που να εμπνεύσει την κοινωνία. Διαφορετικά θα κάνουν ένα άθροισμα του μηδέν. Τώρα για το άθροισμα που λέει ο φίλος μας έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή ακόμη και δύο υπαρκτές πολιτικές δυνάμεις να συναντηθούν, δεν σημαίνει ότι θα έχουμε το αποτέλεσμα μιας πρόσθεσης. Στην πολιτική η πρόσθεση μπορεί να είναι ταυτόχρονα και αφαίρεση. Δηλαδή η συνάντηση δύο διαφορετικών δυνάμεων να αφαιρέσει ποσοστά από τις δυνάμεις. Αν λοιπόν στη θεωρητική εκδοχή μπορούσε να συναντηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ, που
κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορούμε να προσθέσουμε τα ποσοστά τους. Την ίδια ώρα θα έχουν απώλειες και προς τα αριστερά και προς τα δεξιά. Το ζήτημα δεν είναι η προσθήκη των δύο κομμάτων. Το ζήτημα είναι η κατανόηση της νέας πολιτικής συνθήκης, η γενναιότητα που απαιτείται η νέα αυτή συνθήκη να καταγραφεί, να μπει σε ένα κείμενο, να εκφωνηθεί, να γίνει πολιτική πρόταση, πολιτικό πρόγραμμα, κυβερνητικό πρόγραμμα, να κατέβει στο λαό και να ζητήσει την εμπιστοσύνη. Είναι ένας πάρα πολύ μακρύς δρόμος που δεν μπορεί να συντελεστεί τους επόμενους μήνες από τα συγκεκριμένα πολιτικά σχήματα και τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Υπάρχει μια αναντιστοιχία των δυνάμεων με τις πραγματικές ανάγκες. Λοιπόν, επειδή μιλήσατε ότι η χώρα εισέρχεται σε μια βαθιά πολιτική αδράνεια, διαβάζω τα εξής σχόλια. Η Κάρμεν. Μια χαρά, πείτε στον κύριο Κουσούλη, λειτουργεί η απικία σε εισαγωγικά. Χαμένη είναι η άπικη, πάλι σε εισαγωγικά. Στο κέρδος πάντα οι απικιοκράτες σε εισαγωγικά. Και την καλημέρα μου στον εξαιρετικό κύριο Κουσούλη. Και λέει και ο Νίκος, πολύ σοφός ο συνομιλητής σου. Αλλά για όσα συμβαίνουν στις εκάστοτε μπανανίες, χωρίς εισαγωγικά, δεν φταίνε και οι μπανανοί πολίτες. Πρωτίστως. Πρωτίστως. Φταίνε οι άνθρωποι για ό,τι συντελείται. Έχουν δίκιο οι φίλοι μας. Έτσι είναι τα πράγματα. Υπάρχει όμως μια σύμπραξη των ανθρώπων σε αυτό που είναι η πραγματική ζωή στην Ελλάδα. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι δεν έπεσαν από τον ουρανό, έχουν προκύψει από μια εκλογική διαδικασία και υπάρχει ένας συμβιβασμός λαού και αντιπροσώπων στην πιο μικρή προσδοκία. Αυτή είναι η γραμμή, η κατώτατη γραμμή που έχει φτάσει σήμερα η Ελλάδα και είναι αποτέλεσμα αυτής της σύμπραξης και αυτού του συμβιβασμού. Γιατί ένας λαός που ζει σε μια συνθήκη κρίσης, πώς είπε η φίλη μας, πώς το είπε, την απικία, πώς είπε. Ναι, σωστά την είπε, ένας οικισμός είναι η Ελλάδα, έτσι, που βρίσκεται μέσα σε μια έρημο και αποφασίσουν οι άνθρωποι να γκρεμίσουν τα τείχη και να βγουν από την έρημο, αυτό σημαίνει ότι αντέχουν τη δοκιμασία της εξόδου. Μπορεί να γίνει διαφορετικά, δεν είναι δοκιμασία μια έξοδος από μια δύσκολη συνθήκη. Ακόμη και στον ατομικό μας βίο, αν βρεθούμε σε μια δύσκολη συνθήκη, είναι μια δοκιμασία να πετύχουμε μια επόμενη και καλύτερη. Φανταστείτε πόσο δύσκολα είναι για ένα κοινωνικό σώμα, για μια κοινωνία. Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει τη δοκιμασία της εξόδου. Δεν αντέχει τη διαδρομή της μετάβασης και προτιμάει να μένει εχμάλωτο στην έρημο. Αυτό είναι το πολιτικό μας πρόβλημα. Οι πολιτικοί αντιπρόσωποι που έχουν την ευθύνη να θέσουν το ζήτημα, να αναλάβουν την οργάνωση της εξόδου, να μπουν μπροστά και να βρεθούν στον πολιτικό κίνδυνο ακόμη και του αφανισμού τους, δεν έχουν το ψυχικό σθένος αυτής της μάχης. Η πολιτική, κύριε Σαχίνη, έχω γράψει πολλά κείμενα στη ματαιότητα που επιχειρώ της επεξήγησης, είναι το εξής πράγμα. Όποιος προσέρχεται στην πολιτική, προσέρχεται εκούσια στην τραγωδία. Η πολιτική είναι μια ζώνη κινδύνου. Είναι ζώνη κινδύνου αν θέλει να κάνει κάτι. Αν θέλει να δώσει μια μάχη ώστε τα πράγματα να γίνουν καλύτερα. Εάν υιοθετήσει το συμβιβασμό και οι ψηφοφόροι επικυρώσουν το συμβιβασμό, τότε και ο αντιπρόσωπος και οι ψηφοφόροι και οι πολίτες έχουν μεγάλη ευθύνη για τη συνθήκη που έχει διαμορφωθεί. Και αυτό σημαίνει σήμερα στην Ελλάδα. Άρα είναι αυτό που λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης, η πολιτική στην Ελλάδα λειτουργεί με την οτροπία του ελάχιστου κοινού παρανομαστή. Δυστυχώς λέει. Δυστυχώς έχει δίκιο. Όπως ακριβώς το περιγράφει ο φίλος μας, λέει, στην κατώτερη δυνατή ισορροπία. Μάλιστα. Γιατί για να κάνουμε ένα βήμα εξόδου, να ανεβούμε λίγο, ρε παιδί μου, στην κορυφή του βουνού και να δούμε τη θέα της φύσης, πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια. Δεν είναι διαφορετικά. Λέει ο φίλος ο Κώστας. Καθηγητής. Να σας πω τώρα να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Συγγνώμη κύριε Σαχίνη, παράδειγμα. Χρειάζεται μια προσπάθεια η εφαρμογή του νόμου. Στην Ελλάδα υπάρχει μια φοβερή ανομία που έχει εγκατασταθεί, που δηλητηριάζει τα πάντα. Ανομία με πολυνομία, Με πολυνομία ταυτόχρονα, σωστά το λέτε. Ένα συντελεστής επιβάρυνσης της ανομίας. Ακόμη και η εφαρμογή του νόμου χρειάζεται μια προσπάθεια. Ο πολιτικός εκφραστής, ο εκλεγμένος, μπαίνει σε κίνδυνο όταν επιχειρεί να εφαρμόσει τον νόμο. Και επειδή επιλέγει την πολιτική του αυτοπροστασία, αδιαφορεί για την εφαρμογή του νόμου.
Θέλω να ακούσετε μερικά ακόμη μηνύματα που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ο φίλος μας ο Κώστας, καθηγητής παθολογανατομίας στη Ρώμη, λέει καλημέρα από τη Ρώμη. Ο φόβος τώρα είναι μήπως δούμε αυτό που έζησε η Ιταλία το 1993 με την κρίση του πολιτικού συστήματός της και την αδράνειά της μετά την επέμβαση των δικαστών του Μιλάνου. Δηλαδή, την είσοδο στην πολιτική ζωή αδιαμεσολάβητα πια ολιγαρχών ή καναλαρχών, όχι εμέσως πλην σαφώς, όπως ο Μπερλουσκόνη που ουσιαστικά καθοδηγούν την κοινή γνώμη. Ευχαριστώ, λέει, τον κύριο Κουσούλη για την κρυστάλλινη σκέψη και τη γνώμη του. Ναι, υπάρχει, σωστά παραπέμπει ο φίλος μας εκεί. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Πάντα υπάρχουν κίνδυνοι στη διαδρομή. Μάλιστα. Η δική μου γνώμη είναι ότι με επιφύλαξη το λέω, θα μπορούσε να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει άλλα χαρακτηριστικά. Είναι πιο μικρή χώρα από την Ιταλία, έχει άλλες εμπειρίες και βλέπω δύσκολο αυτό το δρόμο. Άλλος φίλος, ο Γιώργος. Ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Κουσούλη, με δεδομένο ανεπισήμως ότι η χώρα έχει λειτουργικά χαρακτηριστικά αποικίας, σε εισαγωγικά, πόσο ρεαλιστικό είναι να πιστεύουμε ότι το σημερινό πολιτικό ζήτημα επαφίεται στις επιλογές των κομμάτων και όχι στη σχεδόν ορατή πανταχώθεν κυδεώνευση από την πρεσβεία και την υποδιεύθυνση των Βρυξελών? Η πορεία, θα έλεγα στο φίλο μας έτσι, για την παρατήρηση, το καταλαβαίνω ότι θέλει να πει ότι η πορεία ενός λαού ορίζεται από τις αποφάσεις του ίδιου του λαού. Πάντα θα ασκούνται επιρροές, πάντα θα υπάρχουν εξωτερικές δυνάμεις. Η διαδρομή ιστορική ενός λαού είναι μια διαλεκτική υπόθεση με την έννοια ότι συναντάει στη διαδρομή πάρα πολλούς κινδύνους και αντιπάλους. Το ζήτημα είναι πόσο αντέχει στη διαδρομή και δεν παρετείται. Θα σας πω ένα πρόβλημα, ένα θέμα για παράδειγμα τώρα. Η Ελλάδα έχει παραιτηθεί από το κυπριακό ζήτημα. Έχει παραιτηθεί εντελώς. Αυτό είναι ένα χαμένο μέτωπο. Αλλά δεν το αποδέχονται οι πολιτικοί αντιπρόσωποι και δεν το συζητάνε. Μην το πείτε δυνατά. Λέει εδώ τώρα κάποιος φίλος. Και στην Ευρώπη, κύριε Κουσούλη των Βρυξελών, έχω την εντύπωση, λέει, ότι οι ευρωκράτες είναι τάβλα και ανάσκελα. Και για να μην ξεχνιόμαστε, οι λεγόμενοι σήμερα ακροδεξιοί της Ολλανδίας και της Πολωνίας, σήμερα ακροδεξιοί, είναι αυτοί που το 19 έβγαλαν πρόεδρο στην Κομισιόν την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Αλλά τότε δεν ήταν ακροδεξιοί, ήταν καλοί άνθρωποι. Μήπως λοιπόν, λέει, αυτό το έδαφος των άκρων το έχει στήσει αυτό το ευρωιερατείο το οποίο ιτήθηκε των χριστιανοδημοκρατών, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του S5, του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, των Αριστερών Διεθνιστών κτλ.? Αυτό παράγεται, δεν στείνεται, τίποτα δεν στείνεται στην πολιτική. Πρέπει κάτι να παραχθεί για να μπορεί να αντέξει. Αυτό παράγεται από την πολιτική λειτουργία και την πολιτική συνθήκη. Δηλαδή πάντα από την πραγματική ζωή. Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι στη Γαλλία θριαμβεύει η κυρία Λεπέν και αυτό που πολιτικά αντιπροσωπεύει, ούτε αυτό έχει πέσει από τον ουρανό. Αυτό ορίμασε στη διαδρομή μέσα στις πολιτικές συνθήκες της εποχής, της σημερινής και της χθεσινής. Και το γεγονός ότι η ηγεσία απέναντι, ο κύριος Μακρόν κλπ., δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Πάντα το ζήτημα είναι κατά πόσο μια πολιτική εξουσία, μια ομάδα που βρίσκεται στην εξουσία, ανταποκρίνεται στις ανάγκες, ώστε να μην είναι νοητή μια άλλη πολιτική εκδοχή. Να μην ψάχνουν οι άνθρωποι δηλαδή, είτε στα αριστερά είτε στα δεξιά, μια άλλη εκδοχή. Όλα παράγονται μέσα από την πολιτική λειτουργία. Την ανταπόκριση ή μη ανταπόκριση στις ανάγκες. Η πολιτική αδράνεια που εκτιμάται ότι... Πάντως στην Γαλλία, συγγνώμη και στην Αθήνα, την πολιτική αδράνεια τη σπάζει ο Μακρόν. Η απόφασή του να πάει σε βουλευτικές εκλογές είναι μια ενδιαφέρουσα πολιτική απόφαση που τον θέτει σε κίνδυνο, γιατί η πιθανότητα να βρεθεί πρώτο κόμμα με περισσότερο, δηλαδή αριθμό βουλευτών, το κόμμα της κυρίας Λεπέν και να πάρει την πρωθυπουργία είναι υπαρκτή πιθανότητα. Αλλά θέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο ο Μακρόν και τον βάζει σε δοκιμασία. Έχει ενδιαφέρον πολιτικό η πρωτοβουλία του. Επειδή εκτιμάται ότι η χώρα εισέρχεται σε μια βαθιά πολιτική αδράνεια, η οποία έρχεται να κουμπώσει με αυτό που είπατε, ότι είμαστε μια παρικμασμένη κοινωνία. Θέλω να κλείσουμε ως εξής, κύριε Κουσούλη. Ανεξάρτητα το τι θα κάνουν οι πολιτικοί παίκτες. Διότι μπορεί τέλη Ιουνίου, ανεξαρτήτως του εύρους του ανασχηματισμού, να κάνει και φοινιδιαστικά εκλογές για να κάνει restart, λέω εγώ. Και τότε να το εμφανίσω ότι έχω την πρωτοβουλία, ο Πρωθυπουργός. Λυσμονώντας το μήνυμα της κάλπης. Όμως, επειδή εσείς βλέπετε πολιτική αδράνεια, ταυτοχρόνως μια κοινωνία σε παρακμή. Και μου λέει και ο Κώστας, τι καταπληκτική περιγραφή έκανε ο κύριος Κουσούλης σήμερα.
Αυτός που κατέρχεται στην πολιτική προσέρχεται οικειοθελώς στην τραγωδία. Τα περιγράφει όλα. Για να έχεις λοιπόν, λέει, λέω εγώ, πετυχημένο δημοκρατικό σύστημα, θέλεις πολίτες πολιτικούς, λέει ο Κώστας, όχι πολίτες καταναλωτές. Σημεία των καιρών, όταν ο καθένας ενδιαφέρεται για το άτομό του, το εμείς πάντα θα είναι σε δεύτερη μοίρα. Όταν αλλάξει αυτό, ίσως λύσουμε προβλήματα. Μου επιτρέπετε, κύριε Σαχίνη, επειδή εμείς είμαστε Έλληνες και δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε, έτσι. Όλα αυτά τα ζητήματα έχουν τεθεί στον επιτάφιο του Περικλή, που θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία, θα έλεγα καθημερινά. Τι ωραία που το είπατε, θα έπρεπε, συγγνώμη, θα έπρεπε φυσικά, να διδάσκεται στα σχολεία, όχι να εξοβελίζεται. Ο επιτάφιος του Περικλή, δηλαδή ο επιτάφιος του Θουκυδίδη που αποδίδει στον Περικλή. Όπου εκεί ο Περικλής τι είναι, να πούμε δύο λόγια, ένα λεπτό αν έχουμε, τι είναι ο επιτάφιος, είναι ο λόγος που εκφωνείται από τον Περικλή προς τιμήν των πρώτων νεκρών του Πελοποννησιακού πολέμου. Και τι λέει αυτός ο λόγος λοιπόν, η μνή τους νεκρούς γιατί στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, δηλαδή τιμώντας τον τρόπο ζωής των Αθηναίων, μπόρεσαν και άντεξαν και πολέμησαν και έδωσαν τη ζωή τους. Τι λέει δηλαδή, ότι χωρίς έναν τρόπο ζωής τον οποίον οφείλουμε διαρκώς να εμπλουτίζουμε ποιοτικότερα υπέρ των ανθρώπων, δεν έχει νόημα ούτε ο πόλεμος, ούτε η μάχη, ούτε τα όπλα. Στον επιτάφιο του Περικλή υπάρχει μόνο μία έμεση αναφορά στα όπλα, κύριε Σαχίνη. Και υπάρχει ύμνος του τρόπου ζωής. Τι είναι δηλαδή, ύμνος στο εσωτερικό μέτωπο, στη συνοχή και τη συνεκτικότητα ενός λαού που μπορεί να σηκώσει το βάρος της ύπαρξής του. Στο μέτωπο αυτό έχουμε δυστυχώς πάρα πολλά χάσει και πρέπει να τα ξαναβρούμε. Κύριε Κουσούλη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτό το διαδραστικό διάλογο σήμερα και με τους ακροατές του 984. Και μιας και το θίξατε, καλόν είναι οι πολιτικοί όταν επικαλούνται την αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία ως συνέχεια της να μην λησμονούν και κάτι ακόμη. Στην αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία που ήταν αδιαμεσολάβητη η σχέση του έχοντα τον τίτλο του πολίτη στις αποφάσεις, οι αποφάσεις λαμβάνονταν με πλειοψηφίες και μειοψηφίες, αλλά είχαν και μία ακόμη απαράβατη αρχή, την παρουσία. Εάν ήταν κάτω από ένα ποσοστό, για αυτούς που λένε ότι διαβάζουν, δεν λαμβάνονταν αποφάσεις ανεξάρτητα αν στους παρόντες υπήρχε πλειοψηφία. Υπήρχε ένα μίνιμουμ παρουσίας. Μάλιστα. Ναι. Τα λησμονούν αυτά. Να σας πω και κάτι πιο συγκλονιστικό, να σας πω που δεν είναι πάρα πολύ γνωστό. Βεβαίως. Όταν επρόκειτο για πάρα πολύ κρίσιμα ζητήματα, υπήρχε μια διαδικασία επανάληψης της ψηφοφορίας, το γνωρίζετε αυτό. Υπήρχε μια επιτροπή, δηλαδή μια ομάδα παρατηρητών στην Εκκλησία του Δήμου, στην οποία μπορούσε κανείς να καταφύγει και να ζητήσει επανάληψη της ψηφοφορίας. Αυτό συνέβη για τη Σικελική Εκστρατεία. Ψηφίστηκε πρώτη φορά υπέρ της Σικελικής Εκστρατείας, υπήρχαν ενστάσεις, υπήρξε δεύτερη ψηφοφορία που επανέλαβε το πρώτο αποτέλεσμα. Αλλά η διαδικασία της επανάληψης της ψηφοφορίας για τα κρίσιμα ζητήματα είναι πάρα πολύ ενδεικτική. Να το εμπλουτίσω λίγο ακόμη. Ο πρώτος που έσπασε το πρωτόκολλο μεταξύ πρώτης και δεύτερης ψηφοφορίας δεν υπήρχε ξανά λόγος και αντίλογος. Ξαναψηφίζαν απλά. Ο πρώτος που το έσπασε αργότερα είναι ο Δημοσθένης κατά την κάθοδο των Μακεδόνων. Διότι είπε, συγγνώμη, εγώ θα αιτιολογήσω γιατί πρέπει να αλλάξετε την απόφαση. Αυτή ναι, είναι αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία. Είναι ένα στοιχείο της λειτουργίας που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σωστό, έχετε δίκιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Κουσούλη. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Εγώ καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ για την συνομιλία, τη φιλοξενία, για την ευγενιά σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.